κύριος Καρολίδης θα μας μιλήσει για κάτι από το εργαστήρι του, Der Ruf der Nachtigall, ο Τόνι Φάκελμαν, ένας τίτλος με κάποια λογοτεχνική έτσι, απόχρωση. Ο Τόνι Φάκελμαν αφηγείται την ιστορία της συντήρησης του παπύρου του Δερβενίου μέσα από μία πρόσμηνη συνάντηση. Θα μας μιλήσετε από εδώ. Έχει εκεί. Καλημέρα. Μ' ακούτε? Και ψηλούρας. Τι να σας κάνω. Από τη Θεσσαλονίκη στην Αυστρία, λοιπόν. Τον Οκτώβριο του 2015, ο Πάπυρος του Δερβενίου αποτέλεσε την πρώτη ελληνική εγγραφή στο Διεθνή Κατάλογο του Προγράμματος της UNESCO με τίτλο «Μνήμη του κόσμου, Memory of the World». Η εγγραφή σε αυτόν τον κατάλογο προωθεί την τεκμηριωμένη κληρονομιά της ανθρωπότητας, επιτρέπει πλήρη πρόσβαση σε αυτή και τέλος διευκολύνει την προστασία και διαφύλαξή της για τις παρούσες και τις μελλοντικές γενιές. Ο Πάπυρος του Δερβενίου, όπως γνωρίζετε, είναι ο αρχαιότερος αναγνώσιμος πάπυρος που βρέθηκε σε ελληνικό έδαφος και αποτελείται από 266 σπαράγματα απανθρακωμένου παπύρου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ναι. Τώρα. Ευχαριστώ. Το είδαμε και αυτό. Λοιπόν, η εγγραφή του παπύρου του Δερβενίου στο Διεθνή Κατάλογο της UNESCO έγινε το ένβασμα για την επιτάχυση του σχεδιασμού της επανέκθεσης αυτού του σπουδαίου ευρήματος στις μόνιμες εκθέσεις των συλλογών του Αρχαιολογικού Μουσείου Θεσσαλονίκης. Παράλληλα με την οργάνωση της επανέκθεσης του παπύρου του Δερβενίου, το Τμήμα Συντήρησης ξεκίνησε μια αναζήτηση στα αρχεία της υπηρεσίας για την τεκμηρίωση της κατάστασης διατήρησης του ευρήματος, έτσι ώστε να αντιληθούν όσο το δυνατόν περισσότερες πληροφορίες για τον πάπυρο και να σχεδιαστεί με βέλτιστο το βέλτιστο περιβάλλον έκθεσης του παπύρου. Επίκεντρο της έρευνας μας, όπως σας είπα, ήταν οι εργασίες επεμβατικής και προληπτικής συντήρησης που έχουν γίνει σε αυτό το σπουδαίο εύρημα. Τη συντήρηση λοιπόν του κατακαιρματισμένου παπύρου, όπως αναφέρεται στα αρχεία μας, ανέλαβε το καλοκαίρι του 1962 ο Αυστριακός Αντών Φάκελμαν, ο οποίος ήταν συντηρητής παπύρων της Εθνικής Αυστριακής Βιβλιοθήκης, η οποία στεγάζεται στη Βιέννη. Ωραία λοιπόν, το έτος 1962 ο πάπυρος του Δερβενίου παρουσιάζεται για πρώτη φορά στα εγγένεια του Αρχαιολογικού Μουσείου Θεσσαλονίκης. Αργότερα το συναντάμε, ένα κομμάτι του μόνο, ένα πινάκι, το συναντάμε το 1983 σε μια ξύλινη προθήκη, όπου μαζί με αυτό το πινάκι παρουσιάζονται και κάποια αποσπάσματα, κάποια σπαράγματα του παπύρου σε φωτογραφίες. Το 1998 συναντάμε γίνεται μια περιοδική έκθεση στο Αρχαιολογικό Μουσείο με τίτλο «Ο Πάπυρος του Δερβενίου», όπου και παρουσιάζονται τα 9 πινάκια τα οποία έφτιαξε ο Αντών Φάκελμαν. Τέλος, το 2013 γίνεται στο πλαίσιο της περιοδικής έκθεσης «Μεσογειακά παλίμψιστα 3 ανοίγματα φθοράς και αυθαρσίας», παρουσιάζεται πάλι, κατασκευάζουμε μία προθήκη για περιοδικές εκθέσεις και παρουσιάζεται για λίγο διάστημα ο Πάπυρος του Δερβενίου. Το 2015, λοιπόν, επικοινωνώ με την Αντρέα Ντονάου, η οποία είναι η επικεφαλής του Τμήματος Συντήρησης της Αυστριακής Βιβλιοθήκης και ξεκινάμε μια συζήτηση. Η συζήτηση έχει ξεκινήσει το 2013, αλλά το 2015 εκ νέου γίνεται μια συζήτηση με την κυρία Ντονάου και αρχίζουμε να συζητάμε, τη ρωτάω ουσιαστικά αν γνωρίζει κάτι για τον πάπυρο του Δερβενίου και για τις μεθόδους που χρησιμοποιούσε ο Αντών Φάκελμαν. Πολύ ευγενική, μου δίνει ό,τι πληροφορία έχει από βιβλιογραφία, αλλά επειδή πήγε στην Βιέννη, στην βιβλιοθήκη το 1985, δεν είχε σημειώσει του Φάκελμαν η τεκμήρια από τις εργασίες που έκανε. Οπότε, το επόμενο βήμα είναι, έχοντας τη διεύθυνση του Αντών Φάκελμαν, του συντηρητή, ανοίγω το τηλεφωνικό κατάλογο ιντερνετικά της Αυστρίας και αρχίζω να τηλεφωνώ όποιον είχε το όνομα Φάκελμαν, για να βρω, ναι. Μετά, για καλή μου τύχη, μετά από 10 τηλεφωνήματα, μιλώντας με όσοι λεγόταν Φάκελμαν στην ευρύτερη περιοχή της Βιέννης,
βρίσκω τον δόκτωρ Αντών Φάκελμαν, ο οποίος μένει στην πόλη Στάιερ, η οποία βρίσκεται 160 χιλιόμετρα έξω από τη Βιέννη. Λοιπόν, και ο Αντών Φάκελμαν είναι ο γιος του Αντών Φάκελμαν. Αντών Φάκελμαν και Τόνι Φάκελμαν. Λοιπόν, ο Τόνι Φάκελμαν είναι ο δεύτερος γιος του Αντών Φάκελμαν, είναι καρδιοχειρούργος στο επάγγελμα και για καλή μας τύχη είναι ο άνθρωπος ο οποίος είχε ένα μέρος από το αρχείο του πατέρα του με φωτογραφίες, έγγραφα, χειρόγραφα και σημειώσεις. Ξεκινάμε μια αλληλογραφία που κρατάει 2 χρόνια και τελικά αποφασίζουμε να τον επισκεφτώ το 2017, όπου συναντάω τον Αντών Φάκελμαν στο σπίτι του στο Στάιερ, μετακινήθηκα, πήγα στη Βιέννη και από εκεί στο Στάιερ και ο Τόνι Φάκελμαν, λοιπόν, ο γιος αποκαλύπτεται ένας απρόσμενος θησαυρός με πληροφορίες για το έργο και τη δράση του πατέρα του. Ο Αντών Φάκελμαν, λοιπόν, ο συντηρητής μας, ξεκίνησε να εργάζεται σε ηλικία 30 ετών στην Εθνική Βιβλιοθήκη της Αυστρίας αμέσως μετά τον πόλεμο. Με την πάροδο του χρόνου αναγνωρίστηκε σαν καινοτόμος στην συντήρηση παπύρου και περγαμηνής, έχοντας λάβει ήδη μεγάλη αναγνωρισιμότητα και στα έργα του περιλαμβάνεται η συντήρηση των απανθρακωμένων παπύρων από το Ερκολάνουμ, το Ηράκλειο στην Ιταλία, από τις πόλεις Τάνης και Βούβαση στην Αίγυπτο και από την Πέτρα στην Ιορδανία. Εδώ βλέπετε αποσπάσματα από εφημερίδες, έχω πάρα πολλά, στα οποία αναφέρεται και το έργο του στη Θεσσαλονίκη, στο Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης. Στο τέλος της δεκαετίας του 1950, ο τότε διευθυντής της Αυστριακής Βιβλιοθήκης, ο Χέρμπερτ Χούγκα, αναλαμβάνει τότε διευθυντής και επιφορτίζει, αναβαθμίζει τον Αντών Φάκελμαν σε αρχή συντηρητή και τον επιφορτίζει με ένα τεράστιο όγκο εργασίας. Ο Αντών Φάκελμαν είναι αυτός που εισήγαγε τη χρήση φυσικού χυμού παπύρου στη συντήρηση των παπύρων, χρησιμοποιώντας φυσικό χυμό παπύρου από το φυτό Κύπηρος, ο Πάπυρος, δεν ξέρω τι το λένε έτσι. Και ο χυμός αυτός προέρχονταν από φυτά, από φυτά παπύρου, τα οποία φύονταν στους βοτανικούς κήπους του Πανεπιστημίου της Βιέννης, της ιαματικής πόλης Μπάντεν, που βρίσκεται έξω από τη Βιέννη, και στις Σιρακούσες στην Ιταλία. 2 χρόνια πριν να μεταβεί ο Αντών Φάκελμαν στη Θεσσαλονίκη, έχοντας ήδη αναβαθμιστεί, εργάζεται πυρετοδός σε ένα πολύ φθαρμένο κομμάτι παπύρου, το οποίο είναι συμπυκνωμένο σε στρώσεις και το οποίο έχει εμποτίσει με φυσικό χυμό παπύρου. Ο διευθυντής του, καλή ώρα ότι γίνεται και σε εμάς, του λέει ότι πρέπει να πάει στις αποθήκες και να φέρει υλικό χαρτό για έναν Βρετανό μελετητή, για την αίθουσα μελετητών. Ο Αντών Φάκελμαν, μέσα στο φόρτο της εργασίας του, αφήνει τον πάγκο της εργασίας του με τα κομμάτια του παπύρου που είχε μπροστά και στα οποία δούλευε και τα αφήνει κάτω από τη λάμπα του πάγκου της εργασίας, δηλαδή το αφήνει τον πάγκο του ουσιαστικά έτσι όπως δούλευε ο άνθρωπος. Όταν επιστρέφει μετά από κάποιες ώρες, συνειδητοποιεί ότι αυτά μου τα περιγράφει ο Τόνι, συνειδητοποιεί ότι οι πάνω στρώσεις του παπύρου έχουν εξαιρεθεί από τη θερμότητα που εκπέμπει η λάμπη και έτσι έχουν ελαφρά να σηκωθεί και του δίνουν την αίσθηση ότι είναι έτοιμες να αποκολουθούν. Αυτό λέει ο Τόνι, ήταν αυτό που έμελε, ήταν ο Deus Ex Machina, ο οποίος έμελε να κάνει τον πατέρα μου, λέει ο Τόνι, έναν από τους πιο διάσημους συντηρητές παπύρων στον κόσμο. Επιστρέφοντας, λέει, στο σπίτι μας, ο πατέρας μου αναζητά και βρίσκει την κόκκινη λάμπα θερμότητας, που είναι αυτή, που χρησιμοποιούμε για να προσφέρουμε θερμότητα στα νεογνά κοτόπουλα. Και παίρνει, λοιπόν, την κόκκινη λάμπα και από τότε την κάνει μέρος του εξοπλισμού του, του πάγιου εξοπλισμού του για τη συντήρηση παπύρων. Δεν ήταν μόνο αυτό, λέει, όμως, ο Τόνι, ο Deus Ex Machina, γιατί, λέει, ο πατέρας μου ένα πρωί, καθώς χτενίζονταν στον καθρέφτη, παρατήρησε ότι τα μαλλιά του σηκώνονταν από το στατικό ηλεκτρισμό, από τη χτένα, και αναρωτήθηκε αν μπορεί να το χρησιμοποιήσει αυτό στη συντήρηση των παπύρων. Τη λύση έδωσε μια τετράγωνη πλάκα διαφανούς πλέξιγκλας, την οποία με μαλακό μάλινο πανί φόρτισε με στατικό ηλεκτρισμό και τη δοκίμασε πάνω στον πάπυρο και όντως δούλεψε αυτό το πράγμα.
Ο κύριος Τσαντσάνογλου παρεμπιπτόντως επιβεβαιώνει ότι το έκανε αυτό και στον πάπυρο του Δερβενίου. Δηλαδή χρησιμοποίησε το Τσαντσάνογλου, μάλλον, επιβεβαίωσε κάποτε ότι έγινε αυτό στον πάπυρο του Δερβενίου. Οπότε αυτό ήταν το δεύτερο μέρος της μεθόδου του Φάκελμαν, ο οποίο ολοκληρώθηκε ως εξής. Ο πατέρας μου λέει, ο Τόνι, αυτό που έκανε ήταν ότι εμποτίζει τους κολλημένους παπύρους με φυσικό χυμό, τους υποβάλλει σε ένα κύκλο θέρμανσης και ψήξης, στη συνέχεια αποκολλεί τα πάνω στρώματα, τα μεταφέρει στη στυπόχαρτο, το οποίο το κυβωτίζει σε δύο φύλλα από γυαλί. Ωραία, λοιπόν. Δεν είναι, λέει, όμως μόνο αυτό το οποίο, αυτά τα μόνα τεχνάσματα τα οποία χρησιμοποίησε ο πατέρας μου στην δουλειά του. Πολύ συχνά, λέει, όπως φαίνεται αριστερά, καθαρίζει τους παπύρους με βουτυγμένο ψωμί σε νερό, το οποίο τρίβει πάνω στην επιφάνεια του παπύρου για να πάρει τη βρωμιά. Και επίσης, λέει, έχει και ένα βραστήρα αυτόν, τον οποίο χρησιμοποιεί έτσι ώστε χρησιμοποιεί τον ατμό του νερού για να μαλακώνει τα φύλλα των κολλημένων παπύρων και να τα αποκολλεί το ένα, εννοείται. Τον Απρίλιο του 1962, ο Χέρμπερτ Χούγκερ, αριστερά, ο διευθυντής, βρίσκεται, από ό,τι μου λέει ο Τόνις, στη Θεσσαλονίκη, όπου οι συνάδελφοί του στο Αρχαιολογικό Μουσείο του δείχνουν το περίφημο έβριμα, έχοντας ανησία για το πώς μπορεί αυτό να συντηρηθεί. Ο Χούγκερ λέει ότι προτείνει αμέσως και χωρίς δεύτερη σκέψη τον Αντών Φάκελμαν και λέει ότι ο Αντών Φάκελμαν είναι ο μόνος άνθρωπος ο οποίος μπορεί να το κάνει αυτό αυτή τη στιγμή, οπότε δεν πρέπει να ψάξετε και πουθενά άλλο. Ο πατέρας μου, λέει ο Τόνι, δέχεται να μεταβεί στη Θεσσαλονίκη, αλλά βάζει ως όρο να το συνοδέψει η μητέρα μου, την οποία τη βλέπουμε δεξιά, γιατί, λέει, τότε δεν επιτρέπονταν οι αμοιβές στους δημοσίους υπαλλήλους για να έξτρα συνεργάτες, απλά θα τα βάζανε στα εκτός έδρας τους. Και έτσι μου λέει, πήγαμε εγώ, η μητέρα μου και ο πατέρας μου στη Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, λέει, ο Τόνι 13 χρονών, όταν ετοιμαζόμασταν να ταξιδέψουμε στη Θεσσαλονίκη. Πήραμε, λέει, το τρένο από το... Μάλλον πριν να γίνει αυτό, ο πατέρας μου, λέει, πήγε στο βοτανικό κήπο της Βιέννης, βρήκε δύο τεράστιους εύρωστους στάμνους από πάπυρο, τους οποίους τους μάζεψε και στο εργαστήριό του αποκόλλησε, τους απογύμνωσε και με μια πρέσα χυμού έβγαλε μισό λίτρο χυμού για να το πάρει μαζί του στη Θεσσαλονίκη και να συντηρήσει τον πάπυρο του Δερβενίου. Στη συνέχεια, λέει, πήρε τον τηλεφωνικό κατάλογο και βρήκε το πιο διάσημο αρωματοποιείο στο κέντρο της Βιέννης, στην οδό και την Εστάση, για όσοι έχετε πάει, απέναντι ακριβώς από τον Άγιο Στέφανο. Εκεί μίλησε με την υπεύθυνη του καταστήματος και της είπε ότι χρειάζεται το πιο ακριβό βαποριζατέρ ψυκαστήρα για να βάλει το χυμό, γιατί έχει να συντηρήσει το πιο πολύτιμο έβριμα στον κόσμο. Έτσι είπε ο Αντών. Ωραία. Εγώ, λέει, και η μητέρα μου και ο πατέρας μου, λέει, ο Τόνι, ταξιδέψαμε το 1962 με το τρένο σε βαγόνι της δεύτερης θέσης από το σταθμό Σουτ Μπάνχοφ της Βιέννης και ήρθαμε στη Θεσσαλονίκη. Μόλις φτάσαμε, λέει, στον προορισμό μας, συνόδευσαν τον πατέρα μου στο χώρο εργασίας του, που ήταν ένα μεγάλο φωτισμένο δωμάτιο στον πρώτο όροφο του μουσείου. Εκεί, λέει, είδε για πρώτη φορά το αντικείμενο που θα τον απασχολούσε τις επόμενες δύο εβδομάδες. Μου είπε πως ήταν σκληρό και έσπαζε εύκολα, σαν τα πατατάκια κύο που μου άρεσε να τρώω εκείνη την περίοδο. Επίσης, λέει, είχε παρόμοια όψη με καμένη εφημερίδα. Αυτά, λοιπόν, είναι κομμάτια από απανθρακωμένους και καμένους παπύρους από το Ερκολάνουμ. Ο δικός μας ο πάπυρος μοιάζει περισσότερο με το πάνω δεξιά κομμάτι. Αυτός είναι ο τρόπος όταν ένα ρολό παπύρου ανοίγει από κύλινδρο και το ισιώνουμε. Δηλαδή, δεν απέχει πολύ από τον τρόπο με τον οποίο εργάζονταν. Αυτή είναι η μοναδική φωτογραφία που έχουμε, που δείχνει, είναι περίφημη φωτογραφία, που δείχνει τις τρώσεις του παπύρου του Δερβενίου. Τουλάχιστον εγώ δεν μπόρεσα να το πείσω κάποια άλλη, και αυτό είναι ένα πείραμα σε χαρτί που μας δείχνει ένα καπνισμένο και κύλινδρο χαρτιού παπύρου. Δύο φωτογραφίες που θέλουν πολύ συζήτηση. Ο Τόνι ισχυρίζεται ότι η αριστερή φωτογραφία είναι ο πατέρας του στην Αθήνα, και η δεξιά φωτογραφία είναι στο Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης.
Τώρα, θεωρώ ότι έτσι όπως μου τα έλεγε, γιατί εντάξει, μεγάλος άνθρωπος ήταν όταν μιλήσαμε ήδη και είχε και προβλήματα με την υγεία του, με την έννοια ότι ζοριζόταν, πηταγόταν από το ένα θέμα στο άλλο, αλλά μου τα έλεγε από τις σημειώσεις του. Θεωρώ ότι δεν δούλεψε. Πρέπει να δούλεψε στη βιβλιοθήκη. Το μεγάλο δωμάτιο στον πρώτο όροφο πρέπει να τα αποκρίνεται στη βιβλιοθήκη μας, εκεί που είναι το γραφείο της διεύθυνσης. Όχι, έτσι. Εδώ. Άρα αυτό πρέπει να είναι λοιπόν τότε. Τότε αυτό ανταποκρίνεται. Αριστερά είναι Αθήνα, δεξιά είναι Θεσσαλονίκη. Ωραία. Ωραία. Και εδώ πάλι ένα πείραμα για τον τρόπο, για τη μέθοδο του Φάκελμα, για να καταλάβετε πόσο δύσκολο είναι να αποκολλήσεις τα κομμάτια και να τα αποσπάσουμε και να τοποθετήσουμε πάνω σε στυπόχαρτο. Ήδη είναι τρομερά φθαρμένα και δεξιά βλέπετε την τομή από το πάπυρο στυπόχαρτο, χαρτί, και, τζάμι, γυαλί και ο τρόπος που εγκυβωτίζεται. Αυτά είναι οι οκτώ πίνακες από τους οποίους αποκατάστησε, από τις 9 που αποκατάστησε ο Αντόλφ Φάκελμαν, για όσους δεν τους γνωρίζετε. Ενώ εδώ είναι σε άλλες σημειώσεις που βρήκα, στις μεθόδους του Φάκελμαν, ο Φάκελμαν χρησιμοποιούσε στίτσεις, ράματα ιατρικά, για να ενώνει τα κομμάτια του παπύρου. Αυτό δεν αναφέρεται πουθενά, αλλά με τον Ορέστη τον Κουράκη, με πολυπασματική φωτογράφηση, καταφέραμε όντως να εντοπίσουμε και να επαληθεύσουμε αυτό που ήταν επίσης μια νέα πληροφορία για μας. Όπως και με την υπέρυθρη φωτογραφία, είδαμε το πώς φθορίζει ο χυμός στην αριστερή φωτογραφία, μάλλον ό,τι οργανικό υλικό, για να είμαστε πιο ακριβείς, χρησιμοποιήθηκε πάνω στο στυπόχαρτο. Λοιπόν, ο πατέρας μου λέει, ο Αντών εργαζόταν τα πρωινά στη συντήρηση του παπύρου, ενώ τις ελεύθερες ώρες του κάναμε βόλτες στη Θεσσαλονίκη, πηγαίναμε στη θάλασσα και τρώγαμε φρέσκο ψάρι. Μείναμε, λέει, συνολικά 17 μέρες στη Θεσσαλονίκη. Τόσο κράτησε η αμονή μας. Το τελευταίο δίπλωμα μας ήταν πολύ επίσημο και οι οικοδεσπότες μας εξέφρασαν την τεράστια ικανοποίησή τους για το ολοκληρωμένο έργο του πατέρα μου, αφού κανείς δεν μπορούσε να πιστέψει ότι τελικά ο πατέρας μου θα μπορούσε να φέρει πέρα σε αυτό το τόσο δύσκολο έργο. Το έτος 2019, επιτέλους, ο πάπυρος του Δερβενίου απέκτησε τη μόνιμη θέση του στις εκθέσεις του Αρχαιολογικού Μουσείου Θεσσαλονίκης, στην πιο σύγχρονη προθήκη που έχουμε τώρα στο μουσείο μας, και είναι σχεδιασμένη και κατασκευασμένη με τις καλύτερες προδιαγραφές προληπτικής συντήρησης. Διεθνείς προδιαγραφές προληπτικής συντήρησης. 2 εβδομάδες αφού επέστρεψε ο Αντών Φάκελμαν στο γραφείο του, προσγειώνεται μια επιστολή. Ο Υπουργός Παιδείας του ανακοινώνει ότι το απονέμουν το τιμητικό μετάλλιο της Αυστρίας, σαν που είναι ο ύψιστος φόρος τιμής στους εργαζόμενους για το έργο του και την προσφορά του, στο οποίο συμπεριλαμβάνεται και ο πάπυρος του Δερβενίου. Ο Τόνι Φάκελμαν συνεχίζει μέχρι σήμερα να ζει στο Στάιερ, στην Αυστρία, κάνει βόλτες με το ηλεκτρικό του αυτοκίνητο, στο οποίο περάσαμε την περισσότερη ώρα και μιλήσαμε για τον πάπυρο του Δερβενίου, και δεν επισκέφτηκε ποτέ ξανά τη Θεσσαλονίκη. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε, αφού ακούσαμε και για τα ενδότερα της αποκατάστασης και συντήρησης του παπύρου.